Δεκάδες κορίτσια προσεύχονται στα αραβικά στον Αλλάχ. Το βίντεο έστειλε η Boko Haram για να δείξει ότι τα περίπου 130 κορίτσια που βλέπετε από τα 276 που είχαν απαχθεί πριν από περίπου ένα μήνα ασπάστηκαν το Ισλάμ. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο ηγέτης της ακραίας Ισλαμιστικής οργάνωσης στο ίδιο βίντεο. These girls you occupy yourselves with, we have indeed liberated them. Do you know we've liberated them? These girls have become Muslims. Στο τέλος, ένα κορίτσι προχωράει μπροστά, όμως το πρόσωπό της είναι ζωγραφισμένο ο φόβος. Σίγουρα δεν δείχνει να απελευθερώθηκε. Ο Αμπουμπακάρ Σεκάου ισχυρίζεται ότι έχει χωρίσει τα κορίτσια σε 6 ομάδες, αλλά αποκλείει το να τις απελευθερώσει, όσο τα αδέρφια του, όπως λέει, βρίσκονται στις φυλακές. It's now 4 or 5 years since you arrested our brethren, and they're still in your prisons. You're doing many things to them, and now you're talking about these girls. We'll never release them until after you release our brothers. Και μέσα στο παραλήρημά του επιχειρεί να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση την απελευθέρωση ομοειδεατών του. All I'm saying is, if you want us to release the girls we kidnapped, those that have not accepted Islam, they're now gathered in numbers. We will treat them well. In the way the Prophet would treat well any infidel he seized. They're staying with us. We'll never release them until our brothers are released. All we are saying, bring back our girls now and alive. Με το τραγούδι ύμνο στην ειρήνη του Τζον Λένον, γυναίκες και άντρες διαδηλώνουν στην πρωτεύουσα Αμπούτζα με αίτημα την απελευθέρωση των περίπου 300 μαθητριών από την Ισλαμιστική οργάνωση Boko Haram. Αυτή τη φορά όμως η αστυνομία προσπάθησε να τους σταματήσει. We will continue to agitate, protest, ask questions until these girls come back. Η οργή των πολιτών στρέφεται προς την κυβέρνηση και το στρατό. Τους κατηγορούν ότι καθυστέρησαν να αναλάβουν δράση. Ο στρατός, που φέρεται να γνώριζε την επικείμενη δράση της Boko Haram, δεν έκανε τίποτα για να την αποτρέψει. If 23 years ago somebody had abducted me, taken me away and, you know, killed my dreams, where would I be today? I might be dead. Αυτό το κορίτσι είναι ένα από τα λίγα που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα χέρια των απογωγέων τους. Μπορεί να σώθηκε, όμως τρέμει ακόμη και να δείξει το πρόσωπό της στις κάμερες. Φοβάται ότι οι απαγωγείς της μπορεί να επιστρέψουν. Αμερική, Βρετανία, Ισπανία, Κίνα, Ισραήλ αλλά και αφρικανικές χώρες συμμετέχουν ή δηλώνουν έτοιμες να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των ομήρων.